ΣΥΡΙΖΑ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Φωτίου. Καλημέρα σας μέρα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Λοβέρδο. Λοιπόν, κύριε, ξεκινάμε με τα προσφυγικά. Θα έλεγα να πάμε κατευθείαν στην κυρία Φωτίου. Εμείς τα είπαμε και Δημήτρη νωρίτερα. Να μας πει, αφήσατε μια εικόνα ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Φωτίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μια μόρια σε τραγική κατάσταση, η οποία έγινε ακόμα χειρότερη. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Είχαμε χθες ένα ξεσηκωμό, είχαμε νεκρούς, δυστυχώς. Πολλοί φοβούνται τα χειρότερα. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν, η κυβέρνηση άφησε πολύτιμο χρόνο να χαθεί και φάνηκε και πολύ ανέτοιμη στο προσφυγικό. Εκτός των άλλων, αυτή τη στιγμή εισπράττει τη διγλωσία της στο προσφυγικό. Όταν λέω διγλωσία, εννοώ απ' τη μια είναι γεωστρατηγικό πρόβλημα, αυτό που λέγαμε όλο τον καιρό, και απ' την άλλη είναι εισβολή. Εισβολή σημαίνει ότι υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος εισβάλλει στη χώρα. Όταν έχει λοιπόν αυτές τις δύο απόψεις που απηχούν ακριβώς τα δύο κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας και τα οποία είναι το ακροδεξιό κομμάτι και το πιο, ας πούμε, φιλελεύθερο κομμάτι, νέο φιλελεύθερο πάντα, ναι, τότε παθαίνεις αυτό που έπαθε. Και τι συμβαίνει τώρα, τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Εσείς αισθάνεστε περήφανοι ως βουλευτής για την μόρια? Είπα εγώ ακριβώς ότι επιχαίρει αυτή τη στιγμή με την πολύ κακή έννοια των αποτελεσμάτων της διγλωσίας της. Και τι θα πει αυτό? Τι έκανε λοιπόν, επειδή είχε μια πολιτική μέχρι σήμερα ότι έλεγε προς τον κόσμο ότι πρόκειται περί εισβολής, πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα, πρέπει να κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανίκανος να το διαχειριστεί, τι έκανε? Ξύλωσε εν μια νυχτή ένα ολόκληρο Υπουργείο, το οποίο είχε συνηθίσει και είχε πια μάθει να διαχειρίζεται, όχι τέλεια, αλλά είχε φτάσει στις 5.000 ανθρώπους στη Μόρια. Μάλιστα. Κακό κάκιστο. Αλλά είχε φτάσει στις 5.000, σας παραδώσαμε στη Μόρια τον Ιούνιο. Τη Μόρια. Δεύτερον, είχε ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο με την κατάσταση. Με συγκεκριμένες διαδικασίες. Το κατήργησε εν μια νυχτή. Τα έδωσε όλα στο ΠΡΟΠΟ, δηλαδή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τώρα εσείς τι βλέπετε, τρίτον, κυρία Φωτίου? Βεβαίως. Εμείς όλα λέμε ήταν καλά, να δηλαδή, συνεχίσουμε. Δεν διακόπτω κανέναν. Από τις 5 στις 13 πάντως ισχύουν λοιπόν, οι αριθμοί που λέει η κυρία Φωτίου. Κύριε αυτή Μαρκόπουλε, τη στιγμή λοιπόν αποδεικνύεται δυστυχώς με πολύ κακό τρόπο ότι αντί να συνεχίσει τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ... Μα οι πολιτικές έκανε... ΣΥΡΙΖΑ λιάζονται και εξαφανίζονται, κυρία Φωτίου. Αυτά, και εσείς δημιουργήσατε κύριε... αυτή την εικόνα. Αυτά, κύριε οικονό μου, είναι τα πιασιάρικα. Τα μη πιασιάρικα είναι αυτά που κάναμε. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να μεταγκαταστήσουν αυτή τη στιγμή σε δομές ξενοδοχείων τους ανθρώπους. Mm-hmm. Έπρεπε να ενισχύσουν το πρόγραμμα της ενοικίασης διαμερισμάτων. Αυτό το οποίο έχει τεράστια επιτυχία. 35.000... Δεν σταματάνε οι ροές όμως, κυρία Φωτίου. Έχουμε ροές συνεχείς. Εδώ είναι και η ανικανότητα του Πρωθυπουργού να πάει να μιλήσει με τον Ερντογάν και αντί να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα, αν είχε προετοιμάσει καλά αυτή. Λέτε την... ότι δεν πήγε καλά αυτή η συνάντηση? Εγώ δηλαδή πιστεύω εκ του αποτελέσματος το προσφυγικό, καθόλου καλά. Εκ του αποτελέσματος του τι συμβαίνει με τις παραβιάσεις, τις συνεχόμενες. Να απαντήσει όμως, ελάτε χώρου, κύριε Φωτίου, γιατί έχετε βάλει αρκετά ζητήματα και επαναρχόμαστε σε λίγο σε εσάς. Ελάτε, κύριε Μαρκόπουλο. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Πριν 2 μέρες, 3 έγινε η συνάντηση με τον Ερντογάν. Έχει αποτύχει για την κυρία Φωτίου. Δεδομένο. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Έχει αποτύχει, όπως τα λέει η κυρία Φωτίου. Από την άλλη, θα ξεχάσουμε την Ιδωμένη. Συγγνώμη, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Γιατί ακούω εδώ ότι τους πηγαίνανε σε ξενοδοχεία, ενδεχομένως ήταν και πεντάστερα, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι στις λάσπες κοιμόντουσαν. Η Μόρια είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ ακούω το μόνο που δεν έχουμε ακούσει είναι ότι τους βγάζανε και fruit punch στα ξενοδοχεία και ότι ήταν σε πεντάστερα ξενοδοχεία οι μετανάστες. Και υπάρχει, και θα το ξαναπώ, μία ουσιαστική διαφορά στις πολιτικές. Εμείς έχουμε πολιτική αποτροπής. Και δεν είναι καθόλου ακροδεξιό αυτό. Κανένας δεν είπε ούτε για βήθηση. Έχει τα ακροδεξιά τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι λέει η κυρία Φωτίου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν ακροδεξί. Νομίζω ότι η ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Από πού προκύπτει, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει να έχουν μαζευτεί όλοι οι κοτζαμάνιδες στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κωστής, ο Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, σοβαρευτούμε. Αυτά είναι παροχημένα σχήματα του 20ου αιώνα. Α κοιτάξουμε τα προβλήματα του 21ου αιώνα. Ο κάτοικος της Λέσβου μας είπε πριν από λίγο ότι εγώ θα μαζέψω την οικογένειά μου και θα φύγω από το νησί, να μιλάτε για άλλη πολιτική αποτροπή. Και θα
τραβούν τα μαλλιά τους, κύριε Μαρκόπουλο. Μα συγγνώμη. Έχουμε εμείς... δύο νεκρούς αυτή τη στιγμή με στη Μόρια. Λένε οι άνθρωποι ότι φοβόμαστε ότι έχουμε πάλι εξεγέρσεις τις επόμενες ημέρες. Και εμείς λέμε ότι έχουμε άλλη πολιτική. Βεβαίως και έχουμε άλλη πολιτική. Και συγγνώμη, θα το επαναλάβω. Εμείς διαχειριζόμαστε τις καταστροφικές ουρές της ανεύθυνης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής που δεν άνοιξε τα σύνορα και δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Συρίγο μας έδωσε τρεις αριθμούς πριν, που μπορεί για κάποιους να λένε πολλά. 41.000 στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου, 21.000 στην Ισπανία, 6.000 στην Ιταλία. Ναι, γιατί κάποιοι φρόντισαν τα τελευταία χρόνια να δείξουν ένα δρόμο από την Ελλάδα. Δεν θα την ξεχάσουμε την κυρία Χριστοδηλοπούλου. Τι να το κάνουμε. Μας... υπάρχουν ευθύνες. Το αφήγημα πάντως φταίνει η προηγούμενη. Για δέστε τις ροές στην προηγούμενη συγκυβέρνηση. Πάμε και στον κύριο Λοβέρδο να πει μια κουβέντα. Γιατί δεν υπάρχει όλο. Ήταν οι ίδιοι αριθμοί. Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει το φαινόμενο αυτό και ως υπουργός, αλλά και με δύο κυβερνήσεις ως βουλευτής της αντιπολίτευσης. Ως υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μπορώ να θυμηθώ και συσκέψεις στις οποίες συμμετείχα, όπου ήταν καταφανής η πολιτική απόφαση ότι τα σύνορά μας είναι σφραγισμένα και ανοίγουν σε αυτόν που χτυπά την πόρτα τους. Μάλιστα. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Και στο επιχείρημα με τις θαλάσσιες ζώνες κτλ., δεν έχετε παρά να διαβάσετε σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Αν δεν κάνω λάθος, τον λένε, είναι ο κύριος Μουτζούρης. Το βγάλαμε πριν. Ο οποίος είπε πόσες βάρκες γεμάτες με μετανάστες δεν άφησε η ελληνική δημοκρατία να περάσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και να μπουν στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, αν θες να κλείσεις τα σύνορά σου, τα κλείνεις. Αυτό το έζησα. Και το έζησα και σε σκληρές στιγμές να μας ζητάνε δίωδο οι κληρικοί του Πατριαρχείου της Αντιοχίας και να λέμε με έναν τρόπο πάρα πολύ ευγενικό. Όχι. Εσείς ανησυχείτε με την κατάσταση δεύτερον, που έχει διαμορφωθεί. Έζησα στη συνέχεια επί περίπου 5 χρόνια την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και του δίθεν ανθρωπισμού. Να έρθουν και για αυτοί και το Λυπείο και τα λοιπά και ο Σονούπου και βεβαίως και τα λοιπά. Αυτή η πολιτική έφτασε στο σημείο ο πληθωρισμός, η πληθωρική διάσταση του προβλήματος στη Μόρια να φτάσει σε βιασμό μωρού, σε βιασμούς μωρού. Τα θυμάστε αυτά. Ναι. Βιασμός μωρού. Και καταστάσεις με τραγικές, με φωτιές πάλι. Και λέγαμε ότι είναι κακός ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος από δύο πλευρές. Πρώτον, ας τους να μπουνε. Και δεύτερον, πώς διαχειρίζεσαι αυτούς που έχεις εδώ. Αυτά, όποιος τα ξεχνάει, είναι ανόητος. Τώρα είστε ικανοποιημένος με τη διαχείριση που γίνεται, κύριε Λοβέρδο. Όχι, μα κοιτάξτε, το χθεσινό γεγονός είναι τραγικό. Δύο νεκροί. Σημαίνει ότι έχεις υποχρεώσεις αναλάβει. Βαριές, συμφωνώ. Αλλά οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι υποχρεώσεις να λες λόγια. Η πολιτική να πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σωστή. Αυτή η πολιτική του επιμερισμού του προβλήματος εμένα με καλύπτει. Μάλιστα. Στο μέτρο που θα παρακολουθούμε μαζί και η αντιπολίτευση αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Να γεμίσει όλη η Ελλάδα μετανάστες όμως. Όχι, δεν θα γεμίσει. Ανεξέλεκτα. Ακούστε. Αυτό μιλάμε για αποτροπή. Σας παρακαλώ, εγώ δεν διέκοψα κανέναν, θέλω να ολοκληρώσω. Το πρώτο είναι τα σύνορά μου γίνονται σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντή τρόπο. Και όποιος θα περάσει πρέπει να χτυπήσει την πόρτα τους. Μάλιστα. Και να του επιτρέψουμε διαδικασίες ασύλου. Ό,τι λέει, ό,τι προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική και η νομοθεσία. Το δεύτερο είναι αυτούς τους οποίους επιμερίζω σε όλη τη χώρα. Πρέπει να ξέρω πού πηγαίνουν. Δεν θα κάνουμε μόριες παντού. Mm-hmm. Θα κάνουμε ορθολογικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα. Και εκεί που θα πηγαίνουν δεν θα είναι τα εξάρχεια στα καταλημμένα κτίρια. Mm-hmm. Αυτή την τραγικότητα που ζήσαμε, που ανοίγαν οι πόρτες και βλέπαμε πράγματα τραγικά. Εγώ σας είχα πει ότι είχα μαρτυρία από έναν πολίτη που ήταν όμορος γείτονας με ένα τέτοιο κτίριο που είχε καταληφθεί και που ο άνθρωπος, επειδή του μπαίνανε διάφορα πράγματα, διάφορα θηρία μέσα στο μαγαζί του, έκανα 5,5 μόνος του και είδε. Πάμε και μας είπε. Πούμε μια κουβέντα για την απάντηση, δεν προλάβουμε. Παιδιά, άρα, κύριε οικονόμου, η λύση είναι αυτή. Δύσκολη. Αυτή που είπατε. Μάλιστα. Δύσκολη, αλλά πρέπει να γίνει. Αυτή είναι. Κυρία Φωτίου, υπόθεση Νοβάρτης. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν πρώτα απ' όλα θα δεχτείτε εσείς την εξεταστική και να μας σχολιάσετε και λίγο αυτή την προανακριτική. Συγγνώμη. Να μας σχολιάσετε αυτή την. Πώς να πει κανείς. Την φοβερή δραστηριότητα Παπαγγελόπουλου. Πώς αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε μόνος του, λειτουργούσε κατόπιν εντολών. Τι λέτε εσείς. Φαντάζομαι ότι μετά την υπόθεση Νοβάρτης δεν θα έχουμε άλλη πιθανότητα να σχολιάσουμε
την εκρηκτική εχθές και την πρωτοφανή κοσμοσυρωή στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και στη διακήρυξη κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Και το είπαμε. Α, μπράβο, αλλά με έχετε και εμένα εδώ και ίσως θα έπρεπε να με ρωτήσετε, όπως και τους... τι ακριβώς εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή και γιατί είναι πολύ μεγάλη είδηση αυτή, εσείς την οποία δεν κόμμα, τη βλέπω. Πασοκοπήστε λοιπόν, ναι, να πω λοιπόν λιγάκι ότι αυτή τη στιγμή εμείς και αμέσως μετά θα τοποθετηθώ και για την υπόθεση Νοβάρτης. Ναι, αυτό βλέπω. Ήτανε να βγω με τον κύριο Καραμαλή, βρίσκομαι τώρα εδώ, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά ενδιαφέρουσα συζήτηση κάνουμε. Οπα. Λοιπόν, μια αυτό χαρά, είναι, λέω, αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάνουμε. Κύριε οικονόμου, όταν με καλέσατε, σας είπα τις αντιρρήσεις μου για το πάνελ. Εγώ με ποιος θα είσαστε, κύριε Λεβερδό. Σας είπα τις αντιρρήσεις μου για το πάνελ. Και μπράβο. Άρα λοιπόν, έχω ένα παρακαλώ την κυρία Φωτίου, σας είπα στο τηλέφωνο να είναι λίγο πιο... Έχω ένα δίκιο λοιπόν. Εγώ μια χαρά συζήτηση κάνω με σας. Λοιπόν, αλλά λέω πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μια συζήτηση μαζί σας. Α, εντάξει, αυτό είναι πρόβλημά σας. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσετε έτσι. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσετε έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν αφορά εσάς, κύριε Λοβέρδο, αφορά το σταθμό και τις πολιτικές του. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εγώ εμείς... Εγώ άκουσα ότι ο πρόεδρός σας πάντως, ναι, άκουσα ότι θέλει να αλλάξει τη σχέση του με τα μίντια. Μήπως είστε εκτός γραμμής, δεν ξέρω. Λοιπόν, γιατί αρχίζετε πάλι τα ίδια με τα μίντια. Για να τα έχουμε πει αυτά. Για να δούμε, ο κύριος λοιπόν, Σύμπρας τα ξεκαθάρισε για προς την πίτη λοιπόν, και πάει σε μια άλλη φαίνεται αντίληψη. Φαίνεται, δεν το ακούσατε χτες, το ότι περάσαμε από το fake news στο no news, δηλαδή όχι ειδήσεις. Και λέω ότι αυτό είναι μια μείζωνα είδηση αν αλλάζει ή τι κάνει ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και γιατί το κάνει. Και δεν το συζητάμε το σε ένα πολιτικό πάνελ. Να πρώτα απ' όλα να αλλάζει αυτό και μετά εδώ θα μας το σχολιάσουμε. Ωραία. Να αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς ζητάμε στο λαό να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του για ακριβώς για να αντισταθούμε στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές κατεδάφισης των κατακτήσεών του επί 4,5 χρόνια. Θα ξεκαθαρίσουμε και το θέμα της Νοβάρτης που βρισκόμαστε όμως. Α, βεβαίως. Και πιστεύουμε λοιπόν, μια πρόταση και τελειώνω, ότι από τη μια πρέπει να αντισταθούμε, από την άλλη να διευρύνουμε τους αγώνες αυτούς, να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης με βάση όλων αυτών. Αυτό πρέπει να κάνετε, θα δούμε και γιατί χάσατε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Ακριβώς το πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης θα βασίζεται στα κεκτημένα, στα σωστά αν θέλετε, της διακυβέρνησης και στα λάθη της διακυβέρνησης. Λέω λοιπόν, θα βασίζεται στα λάθη και τα σωστά της διακυβέρνησης, ακριβώς για να, γιατί είμαστε οριμότεροι πια, είμαστε το μεγαλύτερο ριζοσπαστικό κόμμα, το μεγαλύτερο αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα της Ευρώπης. Μπορούμε να συμβάλλουμε στο να αλλάξει αυτή η Ευρώπη με την πολιτική των πιστών συνόρων. Στήσατε σκευωρία εναντίον των αντιπάλων σας με την Νοβάρτης. Έρχομαι και σε αυτό. Πότε θα έρθετε, θα φύγουμε εμείς μέχρι να έρθετε. Να έρθουμε κάποιος, να ερχόμαστε. Να δίνετε λίγο παραπάνω χρόνο λοιπόν για την ενημέρωση Φωτίου, του κόσμου. Χθες ακούσαμε τον κύριο Παπαγγελόπουλο να λέει μεταξύ άλλων ότι όταν αποκαλυφθεί ποιοι έχουν στήσει όλη αυτή την ιστορία δεν θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Μπορείτε να εκτιμήσετε ή καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ακούστε, τι πιστεύουμε εμείς για την υπόθεση Νοβάρτης και για τη σκευωρία Νοβάρτης. Δύο θέματα. Το ένα, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπαρκτό σκάνδαλο το οποίο συνεχίζεται να διερευνάται και το ξέρουμε όλοι. Όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών και ποινικών ευθυνών, αλλά και σε επίπεδο μη πολιτικών και ποινικών ευθυνών συνεχίζεται. Παραδείγματος χάρη έρχεται στη Βουλή επί των ημερών μας, αύριο μεθαύριο δεν ξέρω κύριε Λοβέρδο, ή ο φάκελος του κυρίου Λοβέρδου είναι από το σκάνδαλο Λοβάρτης, δηλαδή είναι από την προηγούμενη φορά. Ναι. Και ξέρω ότι για να έρθει η ασυλία του και για να μπορεί να πάει το στα δικαστήρια. Το αυτό από την προηγούμενη το ξέρω φορά. Πολύ καλά. Και τον τιμά. Και τον τιμά. Λοιπόν, και βεβαίως έτσι πρέπει για να χυθεί άπλετο φως. Για το ρόλο του κυρίου Παπαγγελόπουλου θα μας πείτε. Τώρα θα σας πω όλα δεν τα θέματα. Δεν το λέτε όμως, κυρία Φωτίου. Περιμένετε, κυρία Αναστασοπούλου. Δεν το λέτε. Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι συνάδελφοί σας. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η σκευωρία στο σκάνδαλο Λοβάρτης εστήθηκε ήδη από τους πολιτικούς μας αντιπάλους εδώ και 1,5 χρόνο. Ο νέος φάκελος, αυτά δηλαδή που σήμερα βρίσκονται στη Βουλή, δεν προσθέτει κανένα καινούριο στοιχείο από ό,τι ελεγόταν πριν 1,5 χρόνο.
Μπορείτε το παράλογο τη ιστορία. Το παράλογο τη ιστορία είναι το εξή. Οι καταθέσει δεν προσθέτουν στοιχεία. Ακούστε με. Πώς δεν προσθέτουν στοιχεία. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνει εισαγγελή εναντίον εισαγγελέων. Δεν θα ωφελήσει τη δικαιοσύνη, είναι αναμφίβολα. Τι είναι, ιστορικό θέμα τη δικαιοσύνη είναι αυτό. Να πούμε όμω το εξή. Προφανώ, διότι εάν υπάρχει. Δεν σα έχω διακόψει. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Να πω λοιπόν το εξή παράλογο. Το εξή παράλογο. Αν αυτοί οι δικαστέ, οι οποίοι θέσαν στο αρχείο τους φακέλους των πολιτικών μας αντιπάλων, με τους οποίους υποτίθεται αυτοί οι δικαστές, με μέλη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στήσαν τη σκευωρία, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράλογο που δεν εξηγείται. Ποιο είναι αυτό? Πώς οι ίδιοι θέτουν στο αρχείο από τους 10, τους 7 φακέλους, έχουν μείνει 3. Του κύριου Λοβέρδου, του κύριου. Βεβαίως. Τους θέσαν λοιπόν, άρα δεν είναι σκευωροί οι δικαστές, ή είναι σκευωροί οι δικαστές με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Λοβέρδο, αυτό λοιπόν Λοβέρδο, το παράλογο, άμα το καταλάβουμε, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι με αφορά, θέλω να ενημερώσω αυτούς που μας βλέπουν ότι και για τη δική μου περίπτωση το πιο προσβλητικό για έναν πολιτικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων του ξεπλύματος έχει αρχειοθετηθεί. Μάλιστα. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι θεωρείται πολιτική σκευωρή από την ανάποδη, όπως αμήνεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος, το γεγονός ότι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, εισαγγελείς, έχουν καταγγείλει τον υπουργό αυτόν για παρεμβάσεις. Και έρχεται να προσθεθεί και τρίτη εισαγγελέας, η κυρία Τσατάνη. Και από ό,τι διαβάζουμε, έρχονται και άλλοι. Υπάρχει ζήτημα παραδικαστικού κυκλώματος, διότι αυτό θα ερευνηθεί, η ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος. Και τέτοιο ζήτημα. Βεβαίως. Δεν εξετάζει σκάνδαλο Νοβάρτης ή προανακριτική. Θα εξετάσει την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος με κορυφή στη δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω να σας πω και να το ακούσει και η συνάδελφος, η κυρία Φωτίου, είναι ότι όταν εγώ έκανα μήνυση στους τρεις εισαγγελείς, την κυρία Τουλουπάκη και τους συνεργάτες της, είπα στην κατάθεσή μου ότι στρέφομαι εναντίον των τριών και παρότι ήμουν βέβαιος από τις δηλώσεις του Παπαγγελόπουλου, από τη στάση του, ότι πολιτικά αυτό το επικροτούσε και παροδούσε τις συγκεκριμένες ενέργειες και ίσως ήταν και από πίσω, ποτέ δεν θα περνούσε από το μυαλό μου η μήνυσή μου να στραφεί και εναντίον του. Στράφηκε εναντίον του από τη στιγμή που δύο εισαγγελείς είπανε με πολύ συγκεκριμένα λόγια τον τρόπο που παρερνεύαινε. Μάλιστα. Και επειδή η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε εξετάσει και την κυρία Τατσάνη με τους ίδιους ακριβούς ισχυρισμούς για άλλο θέμα, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει παραδικαστικό. Συν. Συναρμολογείται και μία υπόθεση, η οποία από ό,τι διαβάζουμε δεν έχει καμία σχέση με τα Νοβάρτης κτλ. Τέταρτη υπόθεση, η οποία σχετίζεται με τη δράση αυτού του παραδικαστικού κυκλώματος με ανάποδη φορά. Δηλαδή, πες για να μην σε στείλουμε, πώς να πω, τόσα χρόνια και τα λοιπά. Δηλαδή, εκβιασμό με άλλου είδους αντικείμενο. Γι' αυτό πολύ σωστά θα πρέπει να διερευνηθεί και υπάρχει αυτό στην πρόταση. Μάλιστα. Και το οικονομικό όφελος που ίσως υπάρχει από τέτοιου είδους ενεργές τώρα. Σε ό,τι με αφορά, ακούστε. Ελάτε, μια τελευταία σε ό,τι με αφορά, αυτό που θα πω, θα το πω και στη Βουλή. Ναι. Πέντε κρίσιμα έγγραφα που αφορούν τη δική μου περίπτωση έχουν αποκριβεί από την που δεν ήρθαν στη Βουλή. Γιατί? Όταν λειτουργεί κάποιος. Από ποιους έχουν αποκριβεί? Από τους εισαγγελείς που καταχράστηκαν την εξουσία τους. Με δόλο. Πέντε πολύ κρίσιμα έγγραφα. Το οποίο τα δύο είναι τελείως άγνωστα. Τι περιέχουν αυτά? Βασικούς ισχυρισμούς ανθρώπων που εφέρονται να είναι σύμβουλοι μου και να με πλησιάζουν πονηρά, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι άγνωστοί μου. Μάλιστα. Δεν τους ήξερα ποτέ μου. Δηλαδή, τους είχα συναντήσει ποτέ. Αυτά τα έγγραφα δεν υπάρχουν λοιπόν. Δεν έχει στείλει στη Βουλή. Και με την παράληψη αυτών των εγγράφων και την μεταδόλου εκτίμηση των προηγουμένων, έρχεται ένας φάκελος. Άρα αυτά δεν μπήκαν μέσα για να σε ενεχοποιήσουν στην πραγματικότητα. Για να δικαιολογηθεί τι? Αυτό που μπορεί να πει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να, για έναν έχει έρθει κάτι στη Βουλή. Εγώ δεν κάνω όπως κάναν άλλοι επί 5 χρόνια οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ να μεταχειρίζονται την υπουργική του ιδιότητα. Δεν μεταχειρίστηκα την βουλευτική μου ασυλία, που τώρα, αν το έκανα, θα μπορούσα και να κερδίσω την ψηφοφορία. Δεν το κάνω. Και όταν πήγα στη δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόβαλα την αναρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα νικήσω όλους αυτούς τους σκευωρούς με τα όπλα που έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
όχι με υπουργικά και βουλευτικά προνόμια, αλλά όπως έχω ορκιστεί σε 250 βουλευτές μπροστά, τον Απρίλιο που μας πέρασε, και ο τελευταίος που παραβίασε το Σύνταγμα και τον νόμο, θα κάτσει στο σκαμνί. Άφεση αμαρτιών δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Πρέπει να ολοκληρώσουμε διαφημίσεις και σε λίγο θα είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης του Γαβρά. Ναι. Όμως ο Χρήστος Λούλης σε λίγο στο στούντιο του σήμερα. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Δύο τυχερές οικογένειες θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο Pleiadon Yi Mountain Resort and Spa με πλούσιο πρωινό. Οι νικητές θα απολαύσουν από ένα γεύμα καθημερινά στο φημισμένο εστιατόριο του Δεκλερί στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Οργανώστε ένα τριήμερο στο Pleiadon Yi στα Τρίκαλα Κορινθίας σε υψόμετρο 1000 μέτρων, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, με το νέο αυτοκινητόδρομο. Και αποδράστε στα μαγικά τοπία της ορεινής Κορινθίας με ορμητήριο το Pleiadon Yi. Δείτε το Pleiadon Yi στο www.pleiadongi.gr. Οι νικητές θα κερδίσουν και από μια δωροεπιταγή των 500 ευρώ από την Greco Storm, η οποία γιορτάζει τα 55 γενέθλια με μεγάλες εκπτώσεις στα στρώματα, τα κρεβάτια και τα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου, ενώ δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, καλέστε στο 901-901-4310 ή στείλτε SMS γράφοντας σίγμα μη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε προϊόντα Elvive και Excellence μείον 50%. Τένα, Lady and Pants 50% φθηνότερα. Νεομάτ, μεσαίες συσκευασίες μόνο 4,90. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Κανένας από την οικογένεια. Προχθές ένας τσαντάκιας έκλεψε την τσάντα της ενώ πάρκαρε το αυτοκίνητό της. Αυτό δεν το κάναμε εμείς. Αυτές οι δύο, η Στέλλα και η Ευγενία, έχουν κάποια σχέση. Και πώς είσαι τόσο σίγουρη? Ένστικτο. Ποιος μπορεί να είναι? Μου είπε ότι δεν παίρνει τίποτα. Ψέματα σου είπε. Σε λίγο θα είσαι επικίνδυνη για την κόρη μου. Τι προσπαθείς να με βγάλεις τρελή? Μου πέταξε να πάω σε ψυχίατρο. Έπεσαν μάσκες. Από πίσω κρύβεται. Θα σου νοικιάσω διαμέρισμα στην Ιταλία. Και όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα πάρεις το παιδί και θα φύγεις. Ο Άκης Αρώνης. Ξέρω τι έκανες. Δεν έχω αποδείξεις, αλλά όταν τις βρω, μάθε ότι τα σκούψα τα πόδια. 8 λέξεις. Απόψε στις 9. Στον Sky.